Καλώς ήρθατε, παιδιά μου, σε ακόμα ένα γελάς. Γεια! Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Σταύρος. Ένας εξαιρετικός κωμικός, θα έλεγε κάποιος που του αρέσει η κωμωδία. Κάποιος που δεν του αρέσει η κωμωδία θα έλεγε ένας κωμικός. Και κάποιος που δεν ξέρει τον Σταύρο θα έλεγε... Ποιος είναι αυτός, γιατί έχει μπει στο σπίτι μου. Σήμερα θα πιούμε αυτό το οποίο είναι κρασόμελο ή ρακόμελο ή νόμελο. Που το ινόμελο και το κρασόμελο είναι το ίδιο πράγμα. Ανυπομονώ να χάσω. Ναι, σφινάκια κανονικά. Πάμε ένα chill σήμερα. Έχεις να πεις κάτι, Σταύρο, πριν ξεκινήσουμε? Γεια! Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου, τη ρωμιοσύνη μη την κλαις. Λαβρέντης Μαχαιρίτσος. Πάω σε έναν Ισπανό χασάπι να πάρω μπριζόλες και του λέω, φίλε, θέλω 3 λεμό. Και μου λέει λεμονάδα. Ωραίο. Πήγα σε ένα πάρτι για χωρισμένους και ακόμα και η είσοδος ήταν ελεύθερη. Ανάβουνε τα αίματα, παιδιά. Υδρώνουμε απλά. Είχα βγει με ένα φίλο μου μετά την βροχή και προχωρούσαμε. Κάποια στιγμή όλες οι σταγόνες από τα μπαλκόνια πέφτανε πάνω του. Γυρνάει μου λέει, ρε, όλες οι σταγόνες πάνω μου πέφτουνε. Εντάξει, ρε φίλε, να σου πω. Μάλλον το έχει στα γονίδια. Ωραίο! Λοιπόν, για να δούμε. Είναι μαλακή αυτό? Δεν νομίζω. Μια χαρά, παιδιά. Ωραίο είναι. Μια χαρά είναι. Να ενημερώσουμε το κοινό ότι, παιδιά, θα πείτε τώρα, ρε Κώστα, τι φλόριες είναι αυτές, τι νόμελα και ρακόμελα, 15 χρονών είστε? Να ενημερώσουμε ότι και εγώ και ο Σταύρος οδηγάμε μετά μηχανή. Που αυτό καθιστά αυτό το βίντεο το πιο επικίνδυνο γελάς το ρουφάς που έχει γυριστεί ever. Αυτό είναι true story, δεν είναι true story? Ναι, έχω άδικο. Πάντα ήθελα να παίξω λίρα. Δυστυχώς πάντα δεν μου δόθηκε αυτή η επιλογή στη χρηματιστήριο. Πώς λέγεται η όμορφη κοπέλα που είναι περίπου εκεί 18 χρονών, η οποία πίνει κάτουρο? Πιπίνει. Δώστε βάση, παιδιά, είναι από το πιπί και το πίνει. Δεν αρέσει όλους, είμαι σίγουρος. Εντάξει, δεν ήταν άσχημο. Κατουρέο. Πρόσφατα είχα αρρωστήσει, είχε κλείσει ο λαιμός μου, αλλά δεν μπορούσα να μιλήσω εύκολα. Γενικά όμως μου άρεσε να μιλάω τότε, διότι μιλούσα έβηχα. Να πιω λίγο, να δω. Αγόρασα ένα puzzle που απεικονίζει το στόμα μιας γυναίκας. Είναι 1000 κομμάτια. Μην γελάσετε fake, παιδιά, τώρα. Πίνε γουλίτσα, πίνε γουλίτσα. Ναι, οδηγάτε, καλά τα είπε. Ωραία, κίνδυνο, δεν θέλουμε στο γελάστο ρουφά. Τι θα κάνουμε, φλωριές και θα κάνουμε χαχαχούχα και νερό. Είχα ένα καθηγητή που με είχε βάλει στο μάτι και με έκοπε συνέχεια στα μαθηματικά. Μου έλεγε δεν θα πάρεις πτυχίο ποτέ, δεν θα κάνεις τίποτα στη ζωή σου. Βέβαια, εγώ δεν ανησύχουσα. Είχα πλάνο. Του λέω θα ισιώνω 3,14. Μου λέει τι εννοείς? Η σιωπή είναι χρυσός. Okay. Ωραίο. Καλό, καλό έτσι. Στημένο, καλό. Στημένο σαν την πρώην μου. Το κόψαμε αυτό, Κώστα. Ωραίος. Μου είπε μια κοπέλα ότι θα υπήρχε έστω και μια πιθανότητα να κάνουμε σεξ αν έμοιαζα με τον Tom Cruise. Gamission impossible. Σημασία μιας εξίσωσης είναι να λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ακόμα και αν χρησιμοποιήσεις κομπιουτεράκι. Διότι αυτό είναι που μετράει. Αν η Ήπειρος ήταν άντρας, τα Γιάννενα θα ήταν η γυναίκα του και το λιμάνι θα ήταν η Γκομενίτσα. Αυτό η Γκομενίτσα, παιδιά. Και το πήγε εγώ, μη μ' αρέσει τώρα πλέον. Πολύ στρεσογόνα η δουλειά του ηλεκτρολόγου, δεν θα μπορούσα να την κάνω με τίποτα. Είσαι συνέχεια μέσα στην ένταση. Έχω πονοκέφαλο. Πάρε ντεπών. Πήρα τώρα. Τώρα. Ναι, παρακέτα μόλις. Δεν μπορώ, ρε φίλε, αυτά τα snacks που πουλάνε στα περίπτερα, που είναι μέσα σε συσκευασίες, μέσα στα συντηρητικά και τις χρωστικές, με κρούασαν. Εντάξει, δεν ήταν άσχημο, γενικά τρώγεται. Α, θες να τραγουδήσουμε το money, 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 άμπα. Ό,τι χειρότερο. Έχει φτιάξει ο κόσμος. Πρόσφατα βγήκε στη δημοσιότητα η πρώτη φωτογραφία μιας μαύρης τρύπας. Με το που το είδα ενθουσιάστηκα. Ήθελα να πάω να τη δω από κοντά, να δω πώς είναι. Μετά μου εξάλλαξα γνώμη, διότι θα έχανα το χρόνο μου.
Το καλύτερο πράγμα είναι αυτό. Πήγα να μάθω το Stairway to Heaven στην κιθάρα και δεν μπορούσα. Είναι κομματάκι δύσκολο. Πρόσφατα στην Αγγλία ανακοινώθηκε ότι το να φακελώνεις παιδιά είναι παράνομο. Θεωρείται pedophile. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι είναι παράνομο, παιδιά. Γιατί τόσα χρόνια. Μυθικό νησί που το ξέρουν όλοι. Ατλαντίβα. Βλέπεις αυτούς εκεί τους μάγειρες που κάθονται έτσι μουλοχτά και μιλάνε. Κάτι μαγειρεύουν. Αθηναίος τραγικός ποιητής που γαυγίζει. Εσκύλος. Έρευνες έδειξαν ότι όταν μία μαϊμού πάει να πεθάνει από τροφική δηλητηρίαση, πρέπει να την προλάβεις και να της δώσεις τριφύλια για να ζήσει. Ζήσε μαϊμού να φας τριφύλι. Μαϊμού. Ένα το οποίο το σκέφτηκα κάποτε. Δεν το έβγαλα ποτέ στη δημοσιότητα, δεν ξέρω γιατί. Πάει και ρωτάει κάποιος μία μαϊμού. Να σου πω ρε μαϊμού. Ποια φωνή εντά έχει μέσα η λέξη κουκούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από το Σταύρος θα βάλω το Facebook, το Instagram και το YouTube. Γιατί κάνει βίντεο, το οποίο δεν είπαμε στην αρχή. Α ναι, κάνω κάποια, έχω ξεκινήσει τώρα βασικά, αλλά εντάξει, καλή καρδιά. Να είστε οι πρώτοι subscribers για να λέτε σε 100 χρόνια. Πω, τον βλέπεις αυτό το γαμιά το Σταύρο με την 35 εκατοστά πουτσα. Εγώ το είχα κάνει subscribe πρώτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Okay. Θες να πετάξεις κάτι στην κάμερα να την κλείσεις από εδώ. Ναι, να πετάξω κάτι. Μπορώ να το κόψω στο μονταζ, είναι εύκολο όλα αυτά.